Μετά από απουσία ελαιοπανδημίας 2 ετών, αναβιώνουν φέτος τα παραδοσιακά παζάρια της Μεγάλης Παρασκευής στα Χανιά. Στις Βουκολιές του Δήμου Πλατανιά και στην πόλη της Κισάμου, ο χρόνος μετράει ήδη αντίστροφα για την επιστροφή στην κανονικότητα. Παλιά ήταν πολύ, πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα. Τώρα ξαναγυρίζει πάλι σιγά σιγά. Μπορεί να συνέρθει πάλι η αγορά του Καστελιού. Να δούμε. Ήταν κάποια εποχή πάρα πολλοί κόσμος. Το παρελθόν οι παρέες ήταν πολύ πιο περισσότερες, με άλλα ήθα και έθιμα. Ήταν και όργανα, ήταν και τραγουδάγανε και πίνανε και τα λοιπά. Να δούμε λίγο να ξεμπλοκάρουμε, να δούμε κάτι καλό και να βρεθεί κάποια διέξοδο από τα διέξοδο που είμαστε. Τα παραδοσιακά παζάρια στην περιοχή των Χανίων αποτελούν επί σειρά ετών σημείο αναφοράς για τη Μεγάλη Παρασκευή, προσελκύοντας πλήθος ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Περισσότερο γνωστό από όλα τα παζάρια της περιοχής είναι αυτό στο χωριό Βουκολιές. Με παράδοση που ξεπερνά τα 160 χρόνια, διοργανώνεται στον κεντρικό δρόμο του χωριού και χωρίζεται σε 2 τμήματα, το εμπορικό και την ζωοπανήγυρη. Έχουμε αναφορές στις αρχές του 20ου αιώνα, 1920-1930, που υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, όπου έρχονταν και επαγγελματίες εποχής, καλαθάδες, δερματάδες, όλοι αυτοί οι επαγγελματίες εποχής εκείνης, και ο κόσμος έκανε και τα ψώνια του και τις αγορές του εν ώψη και του Πάσχα, και βεβαίως ήταν και ένα σημείο όπου συναντιόντουσαν οικογένειες και γινόταν και προξενιά. Ήταν ένα σημείο που μπορούσαν ελεύθερα να συναντηθούν οι οικογένειες και να γνωριστούν, και μέσα στην χαρά των ημερών και του Πάσχα που ακολουθούσε, κλείνανε τότε, να το πω και έτσι, γάμοι, προξενιά. Και πάρα πολλοί κόσμος το είχε ως ένα σημείο όχι μόνο για τις αγορές, αλλά κοινωνικής συνάθρησης. Ο στόχος μας και η προσπάθειά μας διαχρονικά να διατηρηθεί, και με την αναβίωση που κάνουμε σήμερα και με τη μεγάλη προσέλευση και του κόσμου, πιστεύω ότι αυτή η παράδοση θα παραμείνει, γιατί συμβολίζει ένα έθιμο του τόπου μας. Το παραδοσιακό παζάρι της Κισάμου από τη δεκαετία του 1920 αποτελούσε σημείο αναφοράς για την περιοχή, που παρουσίαζε μεγάλη εμπορική δραστηριότητα. Από το πρωί στήθηκαν πάγκοι για να ζωντανέψουν την παράδοση στην Οδό Σκαλίδη, που αποτελεί τον πλέον εμπορικό δρόμο της περιοχής. Αναβιώνουμε ένα έθιμο του τόπου μας, που θεωρώ πως το έχει ανάγκη ο κόσμος, και βλέπετε ότι η κίνηση είναι μεγάλη. Πιστεύω ότι υπάρχει τόνος στην αγορά με αυτόν τον τρόπο, και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, με καλό η Ανάσταση, να περάσουν όλοι καλά. Το χρειαζόταν πάρα πολύ ο επιχειρηματικός κόσμος. Ξέρετε ότι τα ρεύματα έχουν ανέβει πάρα πολύ, γκρινιάζουν όλοι. Εντάξει, μία τονωτική ένεση ρευστότητας ήταν πολύ σημαντική, και σήμερα πιστεύω ότι κάτι θα δώσει η μέρα. Η διαδικασία αυτή κρατάει πάρα πολλά χρόνια από τουρκοκρατίας. Γινόταν κάθε χρόνο, και στον πίσω ακριβώς δρόμο ήταν η ζωοπανήγυρη. Τώρα αυτό έχει σταματήσει λόγω των εξελίξεων, αλλά το πανηγύρι ξεκίνησε ως ζωοπανήγυρη. Ερχόταν οι ανθρώποι από τα χωριά και φέρνανε τα πράγματά τους με σκοπό να γίνει ανταλλαγή προϊόντων ή πώληση. Ο σκοπός ήταν να μαζευτούν χρήματα για την οικογένεια, να κατέβουν να ψουνίσουν, να πάρουν τα παπούτσια στα παιδιά, στα βαφτιστήρια. Η αναβίωση του εθίμου αλλά και η τόνωση της τοπικής αγοράς σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο είναι ο στόχος των διοργανωτών, καθώς στο παζάρι συμμετέχουν εκατοντάδες επιχειρηματίες και παραγωγοί. Εδώ στο έθιμο ξανά, ο κόσμος είναι πολλοίες, μια χαρά μέχρι στιγμής. Μετά από 2 χρόνια κανείς δεν το περίμενε ότι θα ξαναγυρίσουμε, και ελπίζουμε να συνεχίσει η κατάσταση όπως την είχαμε αφήσει. Τώρα έχει αρχίσει δηλαδή και φαίνεται η αγορά ότι ξεκινάει η κίνησή του. Το μόνο που βλέπω είναι ο κόσμος βγαίνει. Ο κόσμος βγαίνει, η διασκέδαση βέβαια και το κασέ του κάθε μιανού είναι πολύ λιγότερο αυτά που διαθέτει, γιατί ο κόσμος πραγματικά ζορίζεται. Από εκεί και ύστερα όμως όλοι έχουμε την ανάγκη και να βγούμε και να ζήσουμε και να ξαναεπιστρέψουμε σε αυτά που είχαμε αφήσει. Σιγά σιγά ξαναμπαίνουμε στην κανονική ζωή. Εντάξει. Ο κόσμος είναι συγκρατημένος αρκετά, γιατί και οι ζωοτροφές είναι στα ύψη και φοβάται να πάρει ένα ζώο και να πληρώνει με τα πανάκριβες τροφές, και είναι συγκρατημένος πολύ. Έχει κόσμο, έδειξε πολλοί κόσμος, αλλά μόνο για βόλτα πιο πολύ, οι περισσότεροι. Είναι μια ανάσα, γιατί λίγο τα έξοδα είναι πολλά και έχουμε πρόβλημα. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν φρέσκα φρούτα, λαχανικά, τοπικά προϊόντα, είδη λαϊκής τέχνης, συνδιένθησης, αλλά και προϊόντα από παραγωγούς και πολιτές της ευρύτερης περιοχής.